Πάρε 5 social media. Έχεις Facebook, Instagram. Και τον βλέπεις λεβέντης, λέω ομορφό παιδό. Έχεις παιδάκια. Βάλε μπρος. Social media. Μας έχουν ζαλίσει τα παπάρια πάρα πολλά πράγματα στα social media, έτσι. Εκτός από τα δικά μου που στα ρίστα. Πόρνε στο like, πόρνε! Και εγώ είμαι μέσα, φυσικά. Σήμερα θα πούμε για 5 πράγματα που πρέπει να απαγορευτούν τελείως και για πάντα. Καλά, μην αρχίσει τις μαλακές. Πρέπει να τελειώσουν. Μας έχετε πρίξει τα παπάρια. 60χρονοι που κάνετε Facebook και αλλάζετε φωτογραφία προφίλ όλοι από εδώ, φωτογραφία από εδώ. Και από τα προγούλια, έτσι κάτω. Κάτω από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά. Σε φωτογραφία κάτω από τα γυαλιά. Σε όλες το ίδιο. Εδώ στα Τρίκαλα. Μα το προγούλι σου βλέπουμε. Εδώ στη Θήβα. Με κεφαλαία και τόνο που το γράμμα κάνει έτσι. Εδώ. Και αυτοί τρελαίνονται. Είναι αυτοί που είναι οι αρνητικοί. Αυτοί οι 60χρονοι τσακώνονται ανορθόγραφα κεφαλαία παντού. Δηλαδή γράψε κάτι, πες κάτι ότι έχεις κάνει ένα post. Πήρα επιτέλους το πτυχίο. Πήρες το πτυχίο σου. Είσαι Έλληνας όμως και θα μείνεις άνεργος από κάτω. Το Έλληνας με ένα λάμδα. Τι έγινε ρε μαλακά, τι νεύρα είναι αυτά. Ή που γράφει μηνύματα ο ένας 60χρονος στον άλλο. Τι έγινε Νίκο, καλά, καλά, τα παιδιά καλά. Τι έγινε με τον προστάτη, καλύτερα πάω. Δεν πιστεύω να τα βλέπει κανένας τα μηνύματα, όχι, τα γράφουν στον τοίχο. Και συνήθως είναι και κυνηγοί αυτοί. Και έχουν 35 λαγούς και 40 πουλιά σκοτωμένα με αίματα πάνω σε ένα Mitsubishi Pajero του 4 δίχρωμο. Και από κάτω το βρίζουν όλοι, όλοι βγήκαν και «Να πάρετε τα αρχίδια μου», με ήττα από κάτω. Και ένας από κάτω «Γεια σου Γιώργο, χαιρετίσματα από τη Θεία». Όταν μπει πρώτο μηνύστα θα τον δεις να γράφει «Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλα τα φιλαράκια μου. Το Φι με ήττα και ένα F16 πάνω από τη Σαντορίνη με μια Παναγίτσα και τη Θεοτόκο από κάτω με μοβ και κίτρινο και ο Ντόναλντ Ντακ από κάτω με ένα φραπέ. Και να λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλα τα φιλαράκια. Και να κάνει και να παθαίνει επιληψία. Μετά είναι τα κοινά προφίλ. Απαγόρευση. Κώστας Μαρία, έχω περίοδο. Είμαι αδιάθετη. Και μετά γάβρι, λαγί, ο έξω που θα τρέχετε, πλάκα που θα έχετε. Κίνη Μαρία, ρε, είστε καλά. Και social media, έτσι, μεγάλη εμπιστοσύνη μεταξύ των ζευγαριών. Έχετε δει στα κινητά όσον αφορά στα social media που έχουμε κωδικό υπογραφή από τη Σαουδική Αραβία, ε. Ένας βάζει στο κινητό και τον αντίχειρά του, θα τον δεις μετά το βράδυ, μαλάκα, βρήκε κωδικό, μεγάμισε. Ο άλλος και βάζει την ήρυδα του ματιού. Πού είσαι, δεν βλέπω. Πήρε κωδικούς από Facebook. Και εμείς οι άντρες είμαστε για τον μπούτσες. Σβήνουμε πάντα τις γυναικείες συνομιλίες. Το ξέρετε, έτσι. Το όχι, δεν ξέρω τίποτα. Όχι. Που αν μπει η γκόμενα στο προφίλ μας, έχει ζει 9 Δεκέμβρη. Θα πάμε για μπάλα, ξάδερφε. 7 Νοέμβρη. 5x5, τερματοφύλακα ψάχνω. 6 Μάη, πιο πέναλτι ρε μου, νόπανο. 8 Απρίλη, σουβλάκια, όχι πίτσα. 9 Δεκέμβρη, ψάχνω τερματοφύλακα. Δεν συνομιλήσαμε ποτέ, με καμία, ποτέ. Προσοχή στις εκδηλώσεις αγάπης από τα social media. Πρέπει να απαγορευτούν. Οι εκδηλώσεις αγάπης στα social media είναι ένοχες. Αν φίλε με ακούς, είσαι 30 χρονών, έχεις ενωμένα φρύδια, ελαφριά καράφλα, ένα παιδί, δουλεύεις 3 δουλειές, φοράς πόλο μπλουζάκι από 19 χρονών, είστε από το γυμνάσιο μαζί, σου λείπουν 4 δόντια και σου λέει μην τα βάλεις, δεν έχουμε λεφτά. Φοράς εκείνα τα μπλουζάκια που έχουν 3, 12, νούμερα, 14 και είστε, ξέρω εγώ, πάνω στο τέρωβο Ιωαννίνων και βγάζετε φωτογραφίες με το παιδί να παίζει και λέει η αγάπη μου, η ζωή μου, δεν τα αλλάζω με τίποτα. Σύπνο! Το νου σου αν σε ανεβάζει κάθε εβδομάδα στο Instagram και στο Facebook. Και το αντίθετο, αν γράφει ο άλλος εδώ με την κοριτσάρα μου, εδώ το δαχτυλίδι μας, σήμερα κλείνουμε 4 χρόνια ζουζουνέλη μου. Έχει 19 χρόνια από τα ΤΕΗ βιβλιοθηκονομίας ή διοίκηση επιχειρήσεων από τη Σύνδο. Μπαίνει και γαμάει στα ΤΕΗ μέσα. Και είναι 52 χρονών. Βέβαια μπορεί να γίνονται και τα δύο. Και αυτός έτσι και άλλοι όταν και το βράδυ, my man, my everything, my king. Σιγά με το LeBron James, εντάξει εσύ. Έπειτα, εντάξει, οι μεγάλοι γράφουν με κεφαλαία και ανορθόγραφα. Οι μικροί τι γράφουν, τι στον μπούτσο γράφεται, ρε Μαρκ. Τι κάτσε, κάτσε. Καρδούλα. Αιτάπητε, κάτσε, αγάπη μου, τα κλεινήσουμε να πάμε. Τι κάνετε, σκλασί. Μακά, γραμμική βήτα, τι είναι αυτά, ρε Μαρκ. Την Αίγυπτο γράφεται. Έγινε, αγάπη. Τα γαμίσατε τα φωνήεντα. Πού είναι τα φωνήεντα. Και γράφουν και μερικοί. Δουλεύω στον πατέρα μου, Ξαπλόπουλος ΑΕΒΕ. Η άλλη που έχει 14 προφίλ από 5.000 άτομα, έτσι. 5.000 πούτσες, έτσι. Κάκτη. Κάκτη σε ταινία του Ταραντίνο, έτσι. Και γράφει
Πίνει δηλητηριώδεις χημικές ουσίες στο TADE Club. Προφίλ A, B, C, D, E, F, G, H. Λες και θα πει το προφίλ K, εγώ δεν έρχομαι. Μη με κάνεις τάκι, θα τσακωθούμε. Τι έχετε πάθει με το Instagram? Δεν χρειάζεται να πάμε στα μπουζούκια. Βλέπεις τις γκόμενες, θες να πας Βέρτινε, μπες στη Μαρία Τολάι προφίλ Beta και θα έχει 9.000 κουκίδες όλο το πρόγραμμα. Αδιαφορή, μόνο για σένα κάνω, για εσύ, αν είσαι ένα στέρι. Μην κλείνεις το live, μωρή καριόλα, βαλά ουίσκι από κάτω. Ουίσκι! Στο μπούτσο μας για τα σκυλιά σας. Μία φωτογραφία του σκύλου. Χέζει! Χέζει ο Μπούμπης, κοίτα! Κατουράει ο Μπούμπης! Στα αρχίδια μας το είδαμε το σκυλί. Έχει δύο μάτια κουμπότρυπες, είναι κανείς, είναι όλα. Αν το χάσεις, δεν το αναγνωρίζεις. Τον γκριφόν δεν το αναγνωρίζεις. Άλλα 100 γκριφόν μέσα. Όποιο και να πεις με τροφή, θα έρθει. Η γάτα σας. Η γάτα κατά τύχη είναι εκεί και βγάζει φωτογραφία με εσάς, εντάξει. Έπειτα, βγάζετε φωτογραφία. Ζωάρα του Θανάση με τα ψητά. Εδώ! Εδώ όλοι! Ενοχλείτε τις άλλες παρέες. Όλη φωτογραφία να δείξουμε ότι έχουμε λεφτά από 12 ευρώ το άτομο στην ταβέρνα. Δεν φαίνεται το αρνί το πεθαμένο, δεν φαίνεται. Το αρνί έτσι. Ο άλλος πήγε στο φεγγάρι και έβγαλε 5 φωτογραφίες. Δηλαδή, που δεν πήγε 23, 10, 50, 50, 50 κάμερα σε μένα. Τελευταία εκπομπή παρουσία της. Επίσης, μην ανεβάζετε όταν πας στο γυμναστήριο και το ανεβάζετε και βίντεο. Και πάνε και δεν το κόβουν το βίντεο, πάνε και το βίντεο τελειώνει έτσι. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει τι τρώτε. Στα αρχίδια μας. Κάθε μέρα αποστάλλεις μπέργκερ. Βρε μαλάκα, μπέργκερ με πατάτες που τις έχουν τηγανίσει κάθε 6.000 χιλιόμετρα, αλλάζουν το λάδι. Που έχουν περάσει τη φριτέζα κταίω 3 χρόνια. Και ποστάρεις αυτή τη μαλακία με το αλάτι, μετά ρίξε αλάτι και ας να τρώνε. Τέλειο μπέργκερ που το μπέργκερ βάζουν σάλτσα μέσα επειδή είναι άψιστο και το ποστάρεις. Μπέργκερ κάθε μέρα. Από εδώ. Και τσακώνει. Λίγο μαλάκα το παίρνει και θέλω να το φωτογραφίζω, μην τρως. Μετά φωτογραφίζουν το γλυκό. Μετά φωτογραφίζουν τα κοκτέιλ. Μετά τη σαμπάνια. Μετά τη σαμπανιέρα. Δείξε ρε μουνί που τα πληρώνει κιόλα γιατί. Επειδή σε έχουν καλέσει από εταιρεία και μας δίνουν στο χαβιάρι, καματερωμένης ρε Αρκίδη. Μετά είναι οι άλλοι πολιτικοποιημένοι που νομίζουν ότι όποιος τους μιλάει ότι έχει ΜΚΟ και παίζει κάποιο παιχνίδι. Πιάνουν κουβέντα θεωρητικά. Καλημέρα. Τι δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες την καλημέρα επειδή έχεις μπει κάπα όμικρον και κονομάς. Τι λες ρε μαλάκα. Είσαι τσιράκι του Σορός και δεν ξέρεις τι θέλεις να πούμε. Δεν ξέρεις ότι στην Ελλάδα λέμε καλημέρα. Αυτά σε γραπτά. Και μετά μπαίνουν και σε κάτι σελίδες. Όλοι οι Έλληνες σε μια σελίδα. Δεν χωράμε, βρε μαλάκα. Όλοι οι Έλληνες. Έχουν βγει 90 τέτοιες σελίδες. Και έχει μια ελληνική σημαία αυτόν από τους 300, ο οποίος είναι Ιρλανδός. Είναι Σκοτσέζος, δεν έχει καμία σημασία. Έχει τον Colin Farrell, Αλέξανδρο, την Αντζελίνα Τζολί, η Ολυμπιάδα, η οποία έλεγε Ρώσικα. Ήτανε... Αλέξανδρος, where you have to go. Ή το F-16 με τον Αγιώργη από πάνω. Ερντογάν, σε περιμένουμε. Και τον έχουν βάλει στη ΔΕΗ από 19 χρονών. Για βούλωσέ το, Σωτήρη. Για ηρέμησε, Σωτηράκη, ζήσεις βάρος μας. Που θα γαμίσει και τον Ερντογάν από το Facebook. Αυτά είναι τα συνθήματα των Νοϊκάδων στην παρέλαση και στο στρατό. Είχε σβίσμα, ε. Στην Ασδής, εδώ. Κούλα, ρε Σωτηράκη. Μας γάμισες, ρε Σωτήρη. Θα το δουν το Facebook σου και θα γίνει διπλωματικό επεισόδιο. Θα πάρει θέση ο Παυλόπουλος. Ο Παυλόπουλος, δηλαδή. Είδα το Facebook του Σωτηράκη. Είναι απαράδεκτο και κατάπτυστο. Τέτοιες ενέργειες. Και θα πει ότι εγώ μου χακάρανε το προφίλ.